Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εμπορίου, Ενέργειας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από την Κύπρο, κύριο Λακκοτρίπη, ο οποίος βρίσκεται φέτος μαζί μας στη γιορτή του κρασιού. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα στο Λονδίνο και συγχαρητήρια για την θέση σας με την καινούργια κυβέρνηση. Καλώς σας βρήκα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου εδώ και 30 χρόνια η Παρικία γιορτάζει τη γιορτή του κρασιού. Ένας θεσμός που για την Κύπρο γενικά και για τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικό. Τι πιστεύετε εσείς? Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στη γιορτή αυτή που οργανώνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 30 χρόνια. Και πραγματικά είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που βλέπω την όλη διοργάνωση να προάγει την Κύπρο μας στο Λονδίνο. Και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια και θα συνεχίσει και θα αναβαθμιστεί με ακόμα περισσότερες συμμετοχές, ακόμα περισσότερων κόσμων. Τους τελευταίους μήνες έχουμε προσέξει, ειδικά στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, ότι το υπουργείο σας έχει κάνει διάφορες καμπάνιες διαφήμισης σχετικά για την Κύπρο. Με ποιους άλλους τρόπους πιστεύετε στο μέλλον, εκτός από τη διαφήμιση διάφορα ταξί, λεωφορεία και τέτοια, το υπουργείο θα μπορέσει να προωθήσει τον τουρισμό της Κύπρου στους ξένους? Κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή τα μέσα κοινωνικών δικτύων, τα οποία είναι και σήμερα κατεξοχήν μεγάλο εργαλείο για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο που θέλεις να προσελκύσεις. Έτσι, κοιτάμε πώς θα εντάξουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο συνολικό, μέσα στη συνολική γκάμα του διαφημιστικής μας καμπάνιας και προσπάθειας. Βέβαια, δεν θα σταματήσουν οι διαφημίσεις, οι παραδοσιακές διαφημίσεις, αλλά θα πρέπει να βάλουμε περισσότερο μείγμα, αν θέλετε, από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει το πρόβλημα με τα κατεχόμενα, όπου η Τουρκία δυστυχώς διαφημίζει την κατεχόμενη Κύπρο με παρόμοιους τρόπους. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το Υπουργείο σας? Κοιτάξτε, όπου και εκεί και όπου μπορούμε με διαβήματα βεβαιωνόμαστε ότι εκείνοι που διαφημίζουν ξέρουν ότι είναι ένα ψευδοκράτος, ας το πούμε έτσι, και η διαφήμιση δεν ενδείκνυται. Τώρα, είναι λίγο δύσκολο να ελεγχτούν, όπως αντιλαμβάνεστε, και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να βγάλουμε το μήνυμα έξω, τόσο και για το δικό μας προϊόν τουριστικό, αλλά και όσον αφορά την πραγματική κατάσταση στην Κύπρο, που είναι περί κατοχής, εισβολής και κατοχής τουρκικού στρατού. Η Κύπρος είναι πλέον ένα γνωστός προορισμός για τους τουρίστες όσον αφορά το κλίμα, την κουλτούρα και οτιδήποτε λοιπόν ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε ξένο εκτός από την Αγγλία. Φέτος νομίζω υπάρχει μια συμφωνία με κάποιες καινούργιες αεροπορικές εταιρείες που φέρνουν τουρίστες όχι μόνο από τη Βρετανία και από άλλες χώρες. Για πείστε μας κάτι περισσότερο. Πριν μερικές μέρες ολοκληρώσαμε κάποιες συμφωνίες με ακόμα μερικές αερογραμμές, όπως είναι η Ryanair, η Wizz, η Norwegian, η EasyJet και η British Airways, ούτως ώστε να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν και για τους χειμερινούς μήνες. Είναι πιστεύω μια μεγάλη επιτυχία, ένα μικρό βήμα δε, αλλά πολύ σημαντικό από την άλλη, για να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε τους τουριστικούς μήνες και τη χειμερινή περίοδο. Πολύ, πολύ θετικό αυτό. Επίσης, κύριε Υπουργέ, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ενέργεια και με τις υδρογανάθρακες, για πέστε μας κάτι περισσότερο για τις υπογραφές που έχουν γίνει την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Την περασμένη εβδομάδα, όπως πολύ σωστά λέτε, υπογράψαμε με τις εταιρείες Nopol, Delek και Avner ένα μνημόνιο συναντήληψης, το οποίο βασικά θέτει τα πλαίσια στα οποία θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτές τις εταιρείες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου. Είναι ένα τεράστιο έργο και θα αρχίσουν μέσα στα πλαίσια του μνημονίου οι διαπραγματεύσεις πολύ σύντομα, ούτως ώστε να καθοριστούν διάφορες λεπτομέρειες, πάρα πολλές λεπτομέρειες θέλω να πω, που αφορούν το δερματικό, τον τρόπο συμμετοχής της κάθε μεριάς, τον τρόπο λειτουργίας του, τον τρόπο που θα προωθεί το προϊόν, πόσα θα χρεώνει και όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά επίσης τις τελευταίες εξελίξεις με το μνημόνιο, πόσο πολύ έχει αυτό επηρεάσει τον τουρισμό στην Κύπρο? Είχαμε δύο μήνες πολύ άσχημους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μάρτης και ο Απρίλιος δεν τα πήγαμε καθόλου καλά σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις. Να το τονίσω αυτό. Ακριβώς και αυτή είναι η προσπάθεια. Τώρα, βέβαια, κάτω από τις περιστάσεις, τα νούμερα μέχρι στιγμής δεν είναι και άσχημα.
Αλλά σίγουρα η προσπάθεια μας είναι να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε το χαμένο έδαφος του Μαρτίου-Απριλίου, επιμικρύνοντας την τουριστική σεζόν και μέσα στο χειμώνα. Και προς αυτού ήταν και οι συμφωνίες της περασμένης εβδομάδας με τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Ο Κύπριος πολίτης πώς αντιμετωπίζει την Κύπρο σαν τουριστικός προορισμός? Αν κρίνω από το περασμένο τριήμερο του κατακλυσμού, στο οποίο όλα τα παράλια είχαν κατακλειστεί από Κύπριους, τότε πιστεύω ότι θα προτιμηθεί. Και βέβαια αναμένουμε βέβαια και από την παροικία και ελπίζουμε ότι θα μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και είναι καλό να το πω μιας και είμαι εδώ, ας μην ξεχνάμε ότι ο καθένας από τους ανθρώπους μας στο Λονδίνο είναι και πρεσβευτής της Κύπρου. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε εδώ πόσες 200-250 χιλιάδες κόσμο και έναν άτομο, ένα φίλο να στείλει ο καθένας από τους ανθρώπους μας εδώ, σημαίνει αυτόματα 250.300 επιπλέον τουρίστες, που σε κατά μέσον όρο θα μιλάμε για περίπου 250 εκατομμύρια. Και όπως γνωρίζουμε, ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων απόδημων μένει στη Βρετανία, μένει στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν και η γιορτή του κρασιού είναι μια ευκαιρία στο να προκαλέσουμε κάποιους να επισκεφθούν φέτος την Κύπρο και την Ελλάδα. Κάνοντας όμως μια βόλτα στα περίπτερα, τι σας έκανε εντύπωση μέχρι στιγμής όσον αφορά την παράδοση, την κυπριακή παράδοση για την κουλτούρα μας εδώ στο Λονδίνο? Κοίταξε, κάνοντας μια βόλτα, είναι αποτυπωμένη πραγματικά η παράδοση όχι μόνο της Κύπρου, αλλά βλέπεις επίσης και τις ζωές, αποτυπώνονται οι ζωές των αποδήμων. Βλέπεις τις επιχειρήσεις τους, τις μικρές τους επιχειρήσεις, βλέπεις με τι ασχολούνται, πώς προσπαθούν να το προάγουν, και είναι πραγματικά μια μικρογραφία της ζωής των αποδήμων εδώ. Και ναι, θέλουμε τους αποδήμους να επισκεφτούν την Κύπρο, θέλουμε τους αποδήμους να φέρουν και τους φίλους τους να επισκεφτούν την Κύπρο, γιατί πραγματικά τους χρειαζόμαστε. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε, ένα τελευταίο μήνυμα και κάτι για την παροικία του Λονδίνου. Κοιτάξτε, αυτό που είπα προηγουμένως, να τους ευχαριστήσουμε για όλη τη στήριξη που παρέχουν στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως για το κυπριακό πρόβλημα, αλλά και τώρα που με την οικονομία. Είμαι σίγουρος ότι θα σταθούν αρρωγοί να στηρίξουν το νησί σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Με το να είναι ο καθένας από αυτούς οι πρεσβευτές της Κύπρου στο Λονδίνο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στις επόμενες μέρες σχετικά με το τι γίνεται στην Κύπρο. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Hello and welcome to the Greek Wine Festival. My name is Anna Maria and I'm here with Mario at the Cypriot Tourist Organization. So Mario, tell me, what's new with Cyprus? There's always something new in Cyprus. At the moment, we've just finished the development for the new Limassol Marina, which is fantastic. An array of golf courses which are about to open up as well. And focusing on the spa regions in Cyprus as well. The new Zen Spa has just opened in Cyprus. So there's something all the time going on in Cyprus. So, very relaxing, very nice. Yes, very relaxing. Well, we need us Greeks right now, isn't it? Exactly. So everything's new in Cyprus. There's always something going on. So tell me, what services do you provide? As the tourist board, we provide services to advertise Cyprus to the UK market. We work extensively with the trade. We work with the general public as well. So we do anything to promote Cyprus, basically. So it's providing information, holding events. We conduct educationals to Cyprus for the tour operators and travel agents over here as well. So anything you need to know in Cyprus, you come to us. Okay. So why do you think people keep going back to Cyprus every year? Because there's always some people that always go back, always love Cyprus. Why do you think that Cyprus has that special something that people always go back? Cyprus is very special. It's got a market for absolutely everybody. So whether you want the sun, whether you want sea, whether you want something on an educational level, whether you want something relaxing, and also the wedding market is huge in Cyprus. So a lot of people go over Cyprus to get married. But you go over one year, you have a sun holiday, you go over to another year, you have a rural holiday. So there's always something to do for Cyprus for every market. Brilliant. So tell me, if I was to go to Cyprus, what would you say is like the two must things to do while I'm there? Well, definitely to check out the beaches in Cyprus. Definitely have to see the beaches. They've got amongst the best beaches in Europe. 56 blue flag beaches, which are commissioned by the European Union. And also, I'll definitely check out the historical sites.
many, many historical sites in Cyprus. You've got the Kurium Amphitheatre as well. You've got Apollon, you've got the Baths of Aphrodite, so plenty of history, over 10,000 years. Something that everyone always loves, ancient Greeks, so course, something we can... Of course, the Island of Love as well, so... Exactly, the Island of Love. So tell me, tell me a little bit about like Alternative Ayanapa. I heard you guys are promoting a little about that. Tell me, what is that about? Well, we're always trying to work with Ayanapa, the Ayanapa municipality and everything as well, because they've got this reputation from the media for some reason, and it's a reputation that we don't like. Ayanapa is one of the most prolific areas on the island for families. So we're trying to get that out now to people, that Ayanapa is beautiful. Beautiful beaches, beautiful hotels, great sites, so go and see it. And what would you say to the young Greek community to go out to Cyprus? Because everyone obviously wants to go to see their Aya and their Papou and obviously go to the beach, but what's there for the younger generation to do? Obviously there's the clubs and bars, but what's different? What can give us a bit more, I don't know, intellectual? Well, it's nice for them to go and see like rural Cyprus, to go out, to explore, to get in the car and just go around the island and see what it has to offer, to see where the roots are, where the heritage is from, go and see where the grandparents are from. There's so much for young people to do. They will never, ever get bored of Cyprus. So how would you say that you as a company work with the trade in Cyprus? We work with a range of hoteliers. We work with all the different municipalities, just basically to promote Cyprus, to work on specific markets, and also we work extensively with the airlines over here in the UK especially, just to get the point across that Cyprus is in your heart and it is the year-round island, so go. Exactly, and we definitely will be going to the year-round island. Yes, definitely be going. So we hope that everybody has a really great stay in Cyprus and can make their way soon and try out all the new sites and always check out what's new in Cyprus. Hello everyone, this is Hellenic TV. We're here at the Cyprus Wine Festival 2013, and I bet you're wondering what I'm doing at this beautiful, lavish table set. We're about to find out. First of all, let's talk to Maria here. Hello Maria. Hi Kula. We're here promoting the Penridge Suite. We're a banqueting suite. We fit over 300 guests. We do weddings, christenings, engagements, all sorts of events, Christmas parties. We do New Year, come and book New Year with us. And we also do outside catering, which is Pizzelli's Catering. They've been going for over 30 years. And we obviously work with lots of different venues as well. Please come and see us at stand 71 and 73. We'd love to see you. Thank you. Thank you, Maria. I mean, the Penridge Suite has been around for years. You know, it's quite a famous venue, and it's a lot of people in the community know it. And I mean, it's beautiful inside. I've been to a few weddings there. So, I mean, well done on everything that you're Thank doing you. There. Griago is the owner, and obviously he takes his pride in making sure that we provide a very good service. I'm in charge of all the events there, and obviously Griago, you know, doing Pizzelli's for 30 years, he's a very, very good businessman. Thank you. Thank you. And just one more question. Does the catering business work alongside you in the Penridge Suite? It certainly does. We do the in-house catering, and we do external catering as well. So if people want to find you, do you have a website for people to certainly do? It's www.thepenridgesuite, and we've got Pizzelli's Catering as well, and we're always in the Baregiagi. Lovely, thank you very much, Maria. Thank you very much. Over here we've got Anna. Hello Anna, how are hi, you? Hi, good, thank you. Are you enjoying the wine festival? Yeah, it's been really good. It's been nice and busy, and it's lovely to see all these familiar faces and catch up with people. Yeah. Definitely. And you're from One and Only Events Promotions. That's right. Limited. Yeah, I'm an event organiser, so weddings, christenings, any type of event, gala dinners, charity events, that's what I do. I organise it. I can organise it from the beginning to the end, or if somebody's already maybe booked their venue and they want me to step in and just help them with coordination on the day or fill in a few gaps, I can do as much or as little as the client wants. Yeah. That's great. And you work with the Penridge Suite, of course, and with other venues too. That's right. I work with the Penridge Suite. I work with Pizzelli's Catering. So if somebody's maybe getting married at a venue in London or outside London, we've maybe hired the venue and we need a caterer, I use Pizzelli's, or, you know, obviously work with other caterers as well. Or maybe the hotel will do the catering for the event. So it's it just depends on the client's requirements, budget, location, numbers, that sort of thing.
So if you want to organise a party, you're the best person to come to, basically. Yes, that'd be, yeah, I'm your person. That's right. I mean, I like to work closely with my clients. I'm very big on attention to detail. And basically, I like to provide them with reassurance every step of the way. So, you know, I can be there. They can pick up the phone to me, you know, whatever it is, advice. You know, we really, in the end, usually become like good friends, and I actually quite sad because then once my clients get married, yeah, I miss them because we lose that contact until the christening. So yeah, it's lovely. It's a really nice industry to be in. It's always for, you know, usually it's a happy occasion, so everyone's happy, and you know, it's great. So it's, yeah, that's me. I mean, I know events can be fun things to do, but they can also be really stressful. Yeah. So I mean, I guess you take a lot of that stress away from people who are trying to organise things. That's right, that's the idea, because even if a bride is organising, you know, a lot of brides are hands-on these days and they obviously want to get involved and organise everything themselves, which is lovely. They can't actually be there on the morning of the wedding, and usually their nearest and dearest that they trust to take on that role, they want them with them, you know, while they're getting ready. So that's where I step in. I can make sure everything that they want to happen does happen on the day, and the venue looks as it, you know, as the bride visualises she wants it to look on that day. So yeah, so I take away the stress. It is obviously, it's a big responsibility as well, but yeah, we're there to sort of deal with all the little you know, unexpected issues and take away all the stress. So you're Maria Fairy Godmother then? Yeah. Anna Fairy Godmother. Anna Fairy Godmother, sorry. Well, it's lovely to see you today, and I hope it goes well. Yeah, thank you. Thank you. And we've got Chris here. Hello, Chris. Hello. Chris Florenzo here. Christopher Florenzo. Christopher Florenzo. And you're dressed very nicely today, I see. You deal with the clothing, don't you? Correct. I have to dress myself nice so that people can see what I can produce. And everything we do is fully bespoke. And it's up to the people what they have in their mind, what they wish to wear or whatever. That's how we work, cut, slim, and fit them to look like a glove. This is my job. And since 1985, I'm working to this business. I enjoy, I'm very happy to dress people to be happy. This is my passion. That's lovely. And do you dress only guys, or do you do women's clothing as well? I do women's clothes as well, but more unprofessionally to the men's. So that's my perfection. So Christopher Florenzo, where can we find you if somebody wanted to find your business, where can they look to find you? Anyone wants to find me, which is in 72 Berwick Street in Soho, Central London, SW1. So that's where I'm based. I see, and you have a lot of people working for you, I guess, like, you know, making, cutting all the clothes and everything. So it's been established for quite a few years as well. So, you know, obviously it's quality, and if they want to buy something, you know, for their wedding or a nice suit, you're the man to come to. My people is only 5 working together, but we're working like a very close team to make sure everything is perfect. We don't take huge quantities. We are not a factory, we are only a bespoke tailors. So basically we have to look after individual garment to make sure it's perfect before it goes out of hands. That's all. Thank you very much, Chris. Thank you very much, and I wish you all the best of luck. Oh, sorry, we've got one more thing to mention. Venue stylists, which are the ones who have set this beautiful table here for us today. And would you like to explain a little bit about what they are and what they do? Venue stylists, they are, that's what the name entails. They actually venue stylists. Whatever venue they go to, they style it. So we have the white dance floor, we have the chair covers, the bows, and all the table centerpieces are from venue stylist. And they can turn a plain hall into a massive, beautiful hall. And obviously they've done all the roses on the top as well. So, and that's the Mediterranean occasions. Okay. Thank you very, very much. We're here with Hellenic TV at the Cyprus Wine Festival, and I hope you guys have a good day. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι, το Wine Festival 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και εμείς βρισκόμαστε στο περιβόλι των Αγίων με τον κύριο Λούκας Δημοσθένους. Τι κάνετε, πώς περνάμε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Περάσαμε ωραία χτες. Σήμερα βλέπουμε αρχίζει ο κόσμος και έρχεται.
σιγά σιγά, μετά που πήγε στην εκκλησία ο κόσμος, αυτά όλα και στα κημητήρια, βλέπουμε τον κόσμο και έρχεται. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Wine Festival? Στο Wine Festival είμαι περίπου 12 χρόνια. Στη δουλειά μου, στο επάγγελμα μου είμαι περίπου 14 χρόνια και θα συνεχίσουμε ώσπου υπάρχει γιορτή του κρασιού, το Wine Festival, να ευχαριστήσουμε την Παρικιακή που οργανώνει αυτό κάθε χρόνο και έρχονται όλοι οι μικροεπιχειρηματίες αυτά όλα, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερο τον Μπάμπο και τον Νεόφυτο που εργάζονται τόσο σκληρά για να μας κάνουν αυτή την ωραία βραδιά. Πολύ ωραία. Υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου. Πώς βλέπετε όσο περνούν τα χρόνια εδώ στο Wine Festival? Ο κόσμος αλλάζει, η νεολαία δεν πολύ έρχεται δυστυχώς. Εμείνα λίγο ο κόσμος ηλικίας αυτά όλα, αλλά συνεχίζουμε. Μιλήστε μας λίγο για την επιχείρησή σας. Η επιχείρησή μου είναι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι το μοναδικό κατάστημα που υπάρχει στο Λονδίνο και συνεχίζω όσο πιο μπορώ, δυναμικά. Έχω το κατάστημα μου στο Midlands Road, εδώ και 14 χρόνια. Υπάρχω και ένα, έχω και στο κημητήριο στο New Southgate, εδώ και 12 χρόνια που έχω εγκαταστημένο ένα μαρκίν εκεί και ασχολούμαι με όλα τα είδη πάλι που χρειάζονται για το κημητήριο και προχωρούμε. Βλέπω έχετε εικονίσματα, έχετε ναι. Πολλά πράγματα. Ποιος τα φτιάχνει? Όλα αυτά τα φέρνουμε από την ωραία πατρίδα μας στην Ελλάδα. Φέρνουμε από την East European Country, φέρνουμε από το Island και πολλά λίγα από την Κύπρο, δυστυχώς. Και προχωρούμε. Τι αρέσει περισσότερο στον κόσμο, τι αγοράζουν περισσότερα? Να σου πω, ο κόσμος τώρα, όπως το βλέπω, αντάκουσε και πάει σιγά σιγά πίσω στη θρησκεία. Βλέπω πολλούς νεαρούς, αγοράζουν εικονάκια, αυτά όλα, διάφορα, πάμε ως χάρη, κομποσκήνια τώρα που γίνηκαν πολύ ωραία, οι νεαροί τα φοράνε πολλά, με εικονάκια, έχουμε και ωραία εικονάκια τώρα που βάζουμε Χριστούλη, Παναγίτσαν, αυτά όλα, στο λαιμό, κομποσκήνια. Ενώ βλέπουμε τους νέους μας τώρα σιγά σιγά έρχονται πίσω στη... Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό, λόγω κρίσης? Όχι και κρίση και αυτόν, αλλά πιστεύω ότι έρχονται από πολύ καλές οικογένειες, ο οποίος τους εδίδαξαν τον Ορθόδοξο, αυτά όλα, ξέρω εγώ. Και πιστεύω τα παιδιά μας που είναι αναλογίας και τρίτης και τετάρτης γενεάς, ενώ μπαίνουν στη θρησκεία μας, στην Ορθόδοξη και αυτά όλα. Αυτό νομίζω η σκέψη μου εγώ. Χαίρομαι που βλέπω νεαρά παιδιά έρχονται στο κατάστημα μου, αγοράζουν αυτά όλα. Εδώ στο Wine Festival, τι δοκιμάσατε? Δοκιμάσατε κρασί, δοκιμάσατε ελληνικά προϊόντα? Να σου πω, δεν πίνω κρασί. Δοκίμασα διάφορα, λοκουμάδες, ελληνικό τυρί, τις πουγάτσες τις ωραίες που τις κάνει ο φίλος μου εκεί κάτω, η κυρία πια είναι εκεί, πολλά ωραίες πουγάτσες. Έχουν ωραία πράγματα. Ας ελπίσουμε του χρόνου εκείνος που δεν ήρθε ο κόσμος, ελπίζουμε να τα επισκεφθεί του χρόνου, να έρθει να τα... Θα είστε και του χρόνου εδώ? Αν πάνε όλα καλά, έχουμε την υγεία και είμαστε εντάξει, γιατί να μην έρθουμε? Τόσα χρόνια δεν έχασαμε, ας ελπίσουμε να έρθουμε και του χρόνου με την ευχή του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, σας εύχομαι καλή δουλειά και να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε. Hello again, this is Griago Yogiou of Hellenic TV and I'm with Christos Kazabi of the Cyprus National Rugby Team. Hello Christos. Hi, can you hear me alright? Not bad, thank you. Cool. So tell us a bit about why you're here. This is your second year here? It's actually our third year here. Trying to promote Cyprus rugby, let everyone know that we have a national side that plays rugby. Like the football team plays in the European qualifiers, we also play rugby in the European qualifiers. Fantastic. Yeah. You've just broken the record for the most winning streak, so where would that put you in, say, the world rankings, and will we be seeing you in any future World Cups? What's the progress on that? Yeah, who would have thought it? Cyprus have a world record, and it's in rugby. Yes. I mean, 19 in a row, we've won 23 out of 24 games. Unfortunately, we weren't allowed to progress into World Cup qualifying, because
there's no structure, youth structure, because the Cyprus schools, they're not interested in playing rugby kind of thing. So at the moment, it's just the national side, the senior side, as the beacon for rugby. How, tell me, with the wine festival and with Cyprus obviously being a small island, how has the wine festival and other promoting events helped to improve rugby as a sport in Cyprus and as well as other Greek Cypriot communities around the world? Well, last year we were promoting a friendly match we had in North London in Enfield, and a few people came that saw us here, actually came to the game. We got a few more internationals from this event, and like kids today have come up to me saying, oh, I remember seeing you play Enfield in the friendly after being here. So we're getting the word out there slowly. Like Cyprus itself, slowly things may happen, but hopefully with more people seeing us again, you get a few more internationals, get a few more boys into the mix, hopefully builds the squad. I mean, got youngsters thinking about going to secondary school, they see a national team, they're like, oh, I want to go, like, hopefully their parents will think, oh, let's send them to a secondary school that plays rugby, so then we can get them into the national team. And how many years has the national team been around? We've been around for 7 years. 7 years. 7 years at the moment. Started beating Greece in the first game, and we've beaten them two more times since, quite convincingly. So, yeah, I mean, hopefully we'll just keep growing and growing and growing. The database is getting bigger with players. But unfortunately, there's no money. Players are paying for their flights still, despite being world record holders. I mean, there's no government backing, there's no interest to help us along our way. So at the moment, we're fighting tooth and nail just to keep alive. Well, you're not doing too bad, 7 years and you're world record holders. But tell me, how difficult is it to promote the sport of rugby to develop and grow its popularity into a small island like Cyprus? It's very, very difficult. I mean, when we played Greece last year in May, we actually invited a school to come and watch a game. Next thing you know, the headmistress is emailing us saying, oh, the kids absolutely love the rugby game. They're all playing it in the playground. And we end up going into the school, doing some training sessions, some tag sessions, and we actually implemented an actual university side in the University of Nicosia. So now, if you go to the University of Nicosia, rugby's on offer for you. And then that feeds into a Cyprus development side that's on island, into the club system with Paphos Tigers and MSL Crusaders. And then you'll be seen, you'll be heard of, you have the progression into the national team, which hopefully will be still winning. Fantastic. Well, congratulations on breaking the world record, Christos. Thank you very much. All the best of luck for the rest of the wine festival. And we hope to see you again, even bigger world record holders, maybe next year. Yeah, hopefully, Guri. That's the plan. That's the plan. Fantastic. Thank you. Thank you. Thank you. Χαίρετε και πάλι. Varossi Lettings, λοιπόν, μια εταιρεία που είναι πασίγνωστη στην παροικία μας, με ιδιαίτερες κάποτε προσφορές και υπηρεσίες. Ο κύριος Βασίλης Μαύρος, Δόκτωρ Βασίλης Μαύρος είναι εδώ. Χαίρετε, τι κάνετε? Γεια σου Βασίλη μου, πολύ καλά, ευχαριστώ. Καταρχήν, μια χαρά είμαι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να, πριν πάμε στο Varossi Lettings, να κάνω μια έτσι έξοδο από εδώ και να πάμε λίγο στην περίπτωση της Αμοχώστου. Πρόσφατα έγιναν εκλογές του Συνδέσμου Αμοχώστου. Ναι. Και εκλεγήκατε ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου. Ναι. Εκτός από τα καθήκοντά μου σαν επιχειρηματίας, που είμαι και director του Varossi Lettings, έχω και άλλες ασχολίες. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, όπως ξέρεις. Και τελευταίος εκλέγηκα και πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικά, ο Σύνδεσμος, ειδικά τώρα, κάνει μεγάλες ή αρκετές δραστηριότητες για την Αμόχωστο και ειδικά το θέμα της επιστροφής των κατοίκων, των νομίμων κατοίκων της Αμόχωστου πίσω στα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Εδώ, σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο, σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή, σε αυτήν τη μεγάλη πανήγυρη της γιορτής του Κρασιού, έχουμε δύο περίπτερα, έναν μόλις μπεις μέσα στο χώρο αυτόν του Αλεξάνδρα Πάλας με φωτογραφικών υλικών από την Αμόχωστο,
πάρα πολύ καλών, πλούσιων και θέλω να πω και να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στον Μάικλ Άντζελο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός graphic designer και photographer at the same time, ταυτοχρόνως. Μας βοήθησε πολύ σε αυτήν την... καμπάνια. Την ναι, σε αυτήν την καμπάνια, σε αυτήν την εκδήλωση. Μέσα έχουμε έναν άλλον περίπτερο, το οποίο έχει films για την Αμόχωστον και φωτογραφίες μέσω της, της τηλεόρασης. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, σήμερα αρχίσαμε μία καμπάνια, Βασίλη, για την υπογραφή του petition, για τη συλλογή υπογραφών ακριβώς, για ένα ψήφισμα που έχουμε κάνει για την επιστροφή της Αμοχώστου στους νομίμους κατοίκους της, με σκοπό στο τέλος της ημέρας, αν έχουμε εξασφαλίσει ένα σεβαστό ποσό υπογραφών, πες 10.000 ή και λίγο πιο κάτω, να το δώσουμε στη Βουλή, ίσως στο Downing Street, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν, τι μπορεί να κάνει η αγγλική κυβέρνηση για να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Varossi Lettings τώρα, γιατί είναι η ναι. κύρια σχολεία, η οποία ναι. σας κρατάει πολύ από το χρόνο σας. Ναι. Πόσα χρόνια λοιπόν υπάρχει? Έχουμε περίπου, Βασίλη, 18 χρόνια ζωής. Έτσι. Και να χτυπήσω ξύλο, δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Ποιες είναι οι ιδιαίτερες υπηρεσίες που προσφέρει το Varossi Lettings? Οι υπηρεσίες μας είναι lettings, δηλαδή νοικιάζουμε σπίτια και διαμερίσματα σε φοιτητές, σε ιδιώτες. Έχουμε συμφωνίες με εταιρείες, έχουμε συμφωνίες με τα δημαρχεία και προσφέρουμε το λεγόμενο guaranteed rent. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, του το νοικιάζουμε εμείς και αν είναι νοικιασμένο ή όχι, συνεχίζει αυτός να παίρνει τα λεφτά του. Μάλιστα. Provided φυσικά, όλα είναι καλά με το flat, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Επίσης, ασχολούμαστε με πωλήσεις και ιδιαίτερα τους τελευταίους 6 μήνες σε αυτόν τον τομέα είμαστε ειδικά επιτυχημένοι. Και τα πηγαίνουμε καλά και στους δύο τομείς. Η παρουσία σας εδώ αυτές τις δύο μέρες ήταν η χτεσινή και η σημερινή. Βρισκόμαστε στη μέση της σημερινής μέρας. Πώς βλέπετε τον κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους δύο τομείς. Πρώτα για το Varossi Lettings υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειώσαμε αρκετούς επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το Varossi Lettings και ελπίζουμε να έχουμε μια συνεργασία στο εγγύς μέλλον. Σχετικά με το σύνδεσμο Αμοχώστου, μπορώ να σου πω, Βασίλη, ότι 99% του κόσμου έχει υπογράψει το ψήφισμά μας για την επιστροφή της Αμοχώστου και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτόν. Ωραία. Το μήνυμα όσον αφορά την περίπτωση του Varossi Lettings στους τηλεθεατές μας, ποιο είναι? Πρώτα θέλω να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι αγκάλιασαν το Varossi Lettings με αγάπη από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν. Εξού και το όνομα Varossi Lettings, εμείς θέλουμε και θέτουμε τις... πώς να το πω, τη συμβολή του κόσμου, του Έλληνα, του Ελληνοκύπριου να έρθει κοντά μας. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε και όνομα ελληνικών. Ναι, και έτσι όπως είπα τους αγκαλιάζουμε και εμείς με αγάπη και τους ευγνωμονούμε και με το δικό μας τον τρόπο θα τους επιστρέψουμε αυτήν την αγάπη. Όταν έρθουν κοντά μας θα τους εξυπηρετήσουμε στο 100%. Πολλές ευχαριστίες. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ ειδικά το Hellenic TV για τη δουλειά που κάνει, τη σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Welcome to the Greek Wine Festival. My name is Anna Maria Yorgi and I'm here with Christo at the Nepomac stall here. How are you, Christo? I'm very well, thank you. It's been a busy 2 days, but very productive 2 days. Great, so can you please tell me, what do Nepomac do?
So Nepomac is an organization for young Cypriots aged 18 to 30. We have 8 branches around the world. The UK is our biggest branch, and we've got a global network of about 15,000. Our goals are pretty much twofold. Firstly, to promote and maintain Cypriot culture and heritage amongst the second and third generation. And secondly, to support the government of Cyprus in their efforts to find a solution to the Cyprus issue. So what do you do to get the Greek young community together? So we organise a variety of events, from club nights to football tournaments to socials to supporting the rally, a whole host of things, whatever you can imagine. I heard last year your 10-year anniversary was a great success. Yeah, so we were founded in 2002, but out in Cyprus. The UK branch was founded in 2013. So over the last kind of year or so, we've held 10-year anniversary parties. We had a ball over here in March at the Marriott Regent's Park, and it was a hugely successful night. So what events have you got coming up for the Nepomac? So we've got a variety of events coming up. So next week we have our Discover Cyprus program kicking off in Cyprus, where we'll be sending 50 young Cypriots from around the world over to Cyprus to learn the Greek language, to see all the sights of Cyprus. We will also be supporting the National Federation of Cypriots in the upcoming Rally for Cyprus on July the 14th. And then in August, we're off to Cyprus for our board meeting and to meet with government ministers to understand exactly what's been happening in Cyprus, obviously, over the last couple of months. So do you think that the Cyprus issue is something that Nepomac really promote and really focus on? Absolutely, and especially amongst the younger generation. I think there's a misconception that second and third generation young Cypriots may be slightly apathetic. That's not the case. That's not what we've seen. Speaking to our members, they care passionately about the Cyprus issue. So for us, it's one of our two kind of core aims to promote the Cyprus issue amongst the younger generation. And especially now, given what's happened in Cyprus with the current economic situation, we're doing a lot more to promote Cyprus as a business destination for investment, particularly from the UK and other countries around the world. What do you think makes Nepomac such a great organisation to join and such a success amongst the Greek community here in North London? I think that there's probably two things that make us so successful. One is we always listen to our members. Fundamentally, what our members tell us is what we do. If they tell us they want a certain event or they want us to do something, we will listen to them and take their advice. And secondly, we've got a fantastic team of volunteers that run our committees around the world, 150 of them in total. So we've got enthusiastic, energetic young people running events for the benefit of young people. And that's a winning combination that's worked for us over the last 10 years. So what would you say to any upcoming members that are interested in joining Nepomac? I would absolutely encourage them to join. It's a phenomenal organisation, and they can take as much or as little from the organisation as they want. They'll have the opportunity to meet young Cypriots here in the UK and around the world. They'll have the opportunity to kind of get back in touch with their roots, learn about the history and culture of Cyprus and their island. So absolutely do it. It's free of charge. They can sign up on our website, www.nepomac.org, and get as involved as they want. And I absolutely love your slogan. Moral slogan. Yeah, bringing young people together. How much of that do you think rings true in North London? I mean, the reason we chose it last year as part of our kind of 10-year anniversary rebranding, and what we wanted to do was really put out a motto that symbolised what we stood for as an organisation. And fundamentally, we're about connecting young Cypriots, be it connecting them socially, connecting them professionally as we do more networking events, connecting them with the island of Cyprus. Whatever it is about the diaspora, we're looking to bring them together and connect them. So it's the heartland of what we do. Brilliant, thank you so much. Thank you very much. Lovely to meet you. Τώρα βρισκόμαστε στο περίπτερο της CITA UK, όπου είναι μαζί μου ο Ανδρέας Σύφωνας, υπεύθυνος πωλήσεων. Ανδρέα, καλώς ήρθατε και πάλι στη γιορτή του κρασιού. Η CITA πόσα χρόνια συμμετέχει στη γιορτή αυτή? Η CITA UK βρίσκεται στο πλευρό της Παριάς αρκετά χρόνια. Και από το 2005-2006 που αρχίσαμε και με τις υπηρεσίες μας εδώ στην Παρικία, όποτε αποτάθηκε η υπεύθυνη της γιορτής του κρασιού, εμείς δίνουμε το παρόν μας, επειδή το θεωρούμε καθήκον μας σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή της Παρικίας, η CITA να είναι παρόν και να διαφημίζει παράλληλα τα πακέτα της, τα προϊόντα της στους συμπατριώτες μας απόδημους και να τους βοηθήσουμε να αποταθούν στη CITA UK για ένα δωρεάν ομιλία
Κύπρο, Ελλάδα, Αμερική, Αυστραλία, τα κινητά της Κύπρου. Και πάντοτε είμαστε στο πλευρό της παροικίας σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά η ΣΥΤΑ UK δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει την παροικία και να δώσει περισσότερη, θα λέγαμε, προτεραιότητα στους συμπατριώτες μας να μιλήσουν με τους συγγενείς τους, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά, ο λόγος που ήρθε η ΣΥΤΑ στην Αγγλία, είναι για να, ο πρώτος λόγος είναι για να βοηθήσουμε την παροικία. Όπως ξέρετε, γύρω στις 300.000 απόδημοι βρίσκονται στην Αγγλία και γύρω στο βόρειο Λονδίνο. Τα τελευταία χρόνια μπορούμε να γυρίσουμε όλες τις γραμμές σε οποιοδήποτε μέρος της Αγγλίας και έχει περίπου 4 με 5 μήνες προσθέσαμε στο πακέτο μας, εκτός από Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία, βάλαμε και την Αμερική και την Αυστραλία, για τον λόγο ότι γνωρίζουμε ότι οι απόδημοι στην Αγγλία έχουν και πάρα πολλούς συγγενείς σε Αμερική και Αυστραλία και προσθέσαμε αυτές τις δύο χώρες στο πακέτο μας συμπεριλαμβανομένου της τιμής, της ίδιας τιμής. Ανδρέα, και όλα αυτά φυσικά υπάρχουν σε συγκεκριμένα πακέτα. Πες μας περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα συγκεκριμένα πακέτα που προσφέρει ΣΥΤΑ στους πατριώτες μας εδώ στη Βρετανία. Το καλύτερο μας πακέτο και το πιο διάσημο μας που προτείνουμε στους πελάτες μας είναι 26 λίρες το μήνα, 11 λίρες το ενίκιο της γραμμής και 15 λίρες το πακέτο ομιλίας, σύνολο 26 λίρες, με όλη μέρα δωρεάν τηλεφωνήματα στα σταθερά της Αγγλίας, Κύπρου, Ελλάδας, Αμερικής, Αυστραλίας και τα κινητά της Κύπρου. Είναι έξτρα 16 λίρες το ίντερνετ μας, απεριόριστης χρήσης, με πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα, με την υποστήριξη του τεχνικού μας προσωπικού οποιαδήποτε ώρα. Και τώρα το τελευταίο μας προϊόν που έχει πάρα πολύ επιτυχία είναι το ΣΥΤΑ TV, όπου μπορούν μέσω ενός μικρού κουτάκι, ένα μικρό κουτάκι που ενώνεται μέσω ίντερνετ, ενώνεται πάνω στην τηλεόραση και με 13 λίρες το μήνα μπορούν οι απόδημοι της Κύπρου να είναι δίπλα ουσιαστικά στην πατρίδα τους με το να βλέπουν όλα τα κυπριακά και ελληνικά κανάλια. Και εδώ θα συμπληρώσω τη συνεργασία του Hellenic TV με τη ΣΥΤΑ UK, ναι, όπου στο συγκεκριμένο κουτάκι, που πώς ονομάζεται αυτό? Roku Box, είναι το Roku Box. Εμείς το ονομάζουμε, το διαφημίζουμε σαν ΣΥΤΑ TV. Όμως η ονομασία του είναι το Roku. Όταν κάποιος τώρα ενδιαφέρεται να συνδεθεί μαζί σας, με ποιους τρόπους μπορεί να επικοινωνήσει και να τους βοηθήσετε για να πάρουν μια δική τους γραμμή και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρετε? Οι τρόποι είναι, μας παίρνουν τηλέφωνα. Για παράδειγμα, στο call center μας, όταν πάρεις το τηλέφωνο στη ΣΥΤΑ, είναι το 0800-036-0078. Το νούμερο είναι για τα sales και ένας από τους συναδέρφους μου ή εγώ προσωπικά θα απαντήσουμε το τηλέφωνο και ό,τι απορία έχει οποιοδήποτε νέος πελάτης, είμαστε στη διάθεση να τον εξυπηρετήσουμε, να τον ενημερώσουμε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έρθεις από το γραφείο για να συνδεθείς με τη ΣΥΤΑ, γίνεται και μέσω τηλεφώνου. Όμως αρκετοί από αυτούς είτε κλείνουμε ραντεβού και έρχονται στο γραφείο, είτε έρχονται από μόνοι τους επειδή τους συστήνουν οι φίλοι τους, οι γείτονες τους, οι συγγενείς τους. Καθημερινά έχουμε μαζική προέλευση στα γραφεία και είναι και μια, θα έλεγα, φιλική σχέση. Δηλαδή είναι και αυτή η σχέση, όπως λέμε, συγγενική, αδερφική. Έρχεται ο απόδημος και είναι σαν τον αδερφό σου, σαν τον θείο σου. Σε παίρνει τηλέφωνο, ρε Ανδρέα, τι γίνεται, είσαι καλά? Μπορεί να σε πάρει και τηλέφωνο να δει αν είσαι καλά, για παράδειγμα. Είναι μια συνεργασία όχι απλά μόνο επιχειρηματική. Είναι και η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η συμπαράσταση. Ανδρέα, σε αυτά τα πακέτα υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα διαρκείας? Στη γραμμή δεν έχουμε συμβόλαιο, ούτε στο ΣΥΤΑ TV έχουμε συμβόλαιο. Συμβόλαιο έχουμε μόνο στο broadband, στο ίντερνετ μας. Είναι είτε 12 μήνο είτε 18 μήνο. Επίσης ξέχασα να αναφέρω μια άλλη πολύ σημαντική υπηρεσία, κυρίως για τους φοιτητές που έρχονται και μπορεί να μένουν σε εστίες και να μην μπορούμε να τους βάλουμε υπηρεσία γραμμής και ίντερνετ. Είναι το access number μας. Μπορούν με ένα αγγλικό σταθερό νούμερο, το οποίο είναι το SIT access number, να το αποθηκεύσουν στο κινητό τους και μέσω από αυτού του access number, όταν το κάνουν κλίση, αυτό θα τους συνδέει αυτόματα με τα μηχανήματά μας, θα τους λέει αμέσως στο ακουστικό «Please enter the number you wish to dial», θα βάζουν το 00357 και το νούμερο της Κύπρου ή το ελληνικό νούμερο και θα συνδέονται με την Κύπρο με μια πολύ μικρή
πολύ μικρή χρέωση των 6 λιρών ή 15 λιρών για να μην νέα, για να μπορούν να μιλούν μέσω του κινητού τους και είναι μια βοήθεια προς τους φοιτητές κυρίως αυτή. Σε σχέση με αυτήν την υπηρεσία είναι μόνο για κινητά τηλέφωνα ή για σταθερά ή και τα δύο? Εάν εννοείς με το access number, ναι. Όταν έχεις τη σταθερή γραμμή με τη ΣΥΤΑ, μπορούμε να κάνουμε register μέχρι ένα κινητό και δίνουμε την υπηρεσία του access number δωρεάν. Όταν δεν έχεις σταθερή γραμμή, π.χ. παραδείγματος χάρη είσαι φοιτητής και μένεις σε εστία και δεν μπορούμε να σου βάλουμε γραμμή και ίντερνετ, γίνεσαι πελάτης με τη ΣΥΤΑ με την υπηρεσία του access number και πληρώνεις τη ΣΥΤΑ είτε 6 λίρες είτε 15. Η διαφορά τους είναι το 15 λίρες όλη μέρα δωρεάν, 6 λίρες τα απογεύματα και το Σαββατοκυριακό. Και μέσω του κινητού σου μπορείς να μιλάς με το access number δωρεάν. Επίσης δεν έχει συμβόλαιο, το σταματάς όποτε θέλεις. Για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο για τους φοιτητές, επειδή το καλοκαίρι πάνε Κύπρο διακοπές. Μας παίρνουν τηλέφωνο, μια-δύο μέρες πριν πάνε Κύπρο, σταματούμε τη χρέωση, έρχονται τον Οκτώβρη και επαναλειτουργούμε τις σύνδεσεις. Όλα τα έχετε προβλέψει δηλαδή σχετικά με τους φοιτητές. Ακριβώς. Τα γραφεία σας πού βρίσκονται και πώς μπορεί κάποιος να μάθει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου? Τα γραφεία μας είναι στο Southgate, είναι στο 8 με 10 Ashfield Parade, στο βόρειο Λονδίνο. Είναι η ιστοσελίδα μας www.citauk.com. Μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα μας και είμαστε πρόθυμοι οποιαδήποτε στιγμή να ανταποκριθούμε στον πελάτη. Πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνα και ώρες εκτός γραφείου, όμως επειδή έχουμε το remote office όπου γυρίζει η γραμμή στα κινητά μας και οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή και ώρα 9 και ώρα 10 τη νύχτα, άμα είναι, εξυπηρετούμε τους πελάτες είτε για τεχνικά προβλήματα, η τεχνική μας, είτε για πωλήσεις, εμείς στο τμήμα των πωλήσεων. Και εδώ φαίνεται φιλική σχέση, θα λέγαμε, με τους πελάτες και με τη ΣΥΤΑ UK. Για να κλείσουμε, όπως αντιλαμβάνομαι, έχει ξαναέρθει στη γιορτή του κρασιού. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Τι σου αρέσει, παιδί? Μου αρέσει πάρα πολύ η κουλτούρα. Μυρίζει Κύπρος εδώ. Είναι στο πλευρό της παροικίας η ΣΥΤΑ UK τόσα χρόνια. Είναι ο δεύτερος μου χρόνος προσωπικά εδώ και μας φέρνει κοντά την Κύπρο. Μυρίζει Κύπρος. Επειδή υπεθυμάμαι πάρα πολύ την πατρίδα μας, όλοι όνειρό τους είναι, ειδικά στους απόδημους τους ηλικιωμένους, σε κάποια φάση να πάνε να ζουν τα τελευταία τους χρόνια στην Κύπρο, στην πατρίδα τους. Και λόγω οικογένειας, λόγω ότι χτίσαν τη ζωή τους εδώ, δεν τα κατάφερα. Και αυτή η πανδεσία, η πολιτισμική πανδεσία, τους φέρνει πιο κοντά στην Κύπρο. Και είμαι περήφανος που η ΣΥΤΑ UK αρκετά χρόνια ήταν και είναι και ένας από τους μεγάλους χορηγούς αυτού του φεστιβάλ. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες, να έχουμε μια καλή συνεργασία. Και ο κόσμος να προτιμήσει τη ΣΥΤΑ, το Hellenic TV, για να απολαμβάνει και τα κανάλια και τις υπηρεσίες αναφορικά με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μαζί με το μορφωτικό σύμβουλο της Κυπριακής Σπάτης Αρμοστίας, κύριο Κύπρο Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε στο Αλεξάνδρα Πάλας, όπου διοργανώνεται η γιορτή του κρασιού, η μεγαλύτερη γιορτή της παροικίας μας. Μάλιστα. Χαρά μας που είμαστε εδώ και αυτή τη χρονιά. Χαρά μας που βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Χαρά μας που η Κύπρος είναι εδώ. Εμείς σαν μορφωτικό τμήμα της Κυπριακής Σπάτης Αρμοστίας είμαστε εδώ για άλλη μια χρονιά μαζί με ένα συγκρότημα από την Κύπρο, τους ΛΑΣ. Η ΛΑΣ είναι ένα πολύ γνωστό συγκρότημα στην Κύπρο, οι οποίοι ασχολούνται, μπορώ να πω επιστημονικά, με την παραδοσιακή κυπριακή μουσική. Είναι ένα πολύ μελές συγκρότημα, παρόλο που εδώ στην Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μόνο 4 άτομα από το συγκρότημα, λόγω και της κρίσης, οι οποίοι όμως έχουν κατευθυνθεί το κοινό τους. Οι ΛΑΣ έχουν ταξιδέψει σε πολλές χώρες στον κόσμο, Κίνα, Φιλανδία, Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα, Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Και είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε εδώ στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, φέτος πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου? Σίγουρα, κάθε χρόνο ο κόσμος, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αυτή τη μεγαλύτερη εκδήλωση της παροικίας ανταποκρίνεται κάθε χρόνο.
όμως φέτος με την Παπαρίζου μπορώ να πω ότι έχει γίνει ο χαμός. Έκλεψα την παράσταση. Έτσι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαραλάμπους. Εγώ ευχαριστώ Hellenic TV που είστε πάντα μαζί μας.